Πάμε, πάμε να δούμε. Το Φώτης Εργουλόπουλος. Ναι, αμέ. Τον έχουμε σε πολύ λίγο. Πάμε πρώτα Σπύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι απομονωμένος στην περιοχή, στο νησί της Νάξου. Έτσι. Απομονώθηκε. Ο άνθρωπος που δούλευε ακατάπαυστα από το πρωί ως το βράδυ, θέατρο, τηλεοπτική εκπομπή κτλ. Φαίνεται ότι έκανε στροφή 180 μοιρών και αποφάσισε τι να ανακαινήσει το σπίτι που έχει στην Νάξο, όπου και περνάει, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα, τον περισσότερο του χρόνο εκεί. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος λοιπόν αποφάσισε, ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό του τον Ιούλιο, να μετακομίσει επί της ουσίας στη Νάξο και να μείνει μόνος του εκεί ως εντός εισαγωγικών ερημίτης, έχοντας μάλιστα ιδιαίτερα καλές σχέσεις με την Εκκλησία, μακριά βέβαια από τα αδιάκριτα βλέμματα, αν θέλεις, των υπολείπων συντοπιτών του, και κάνοντας μία εντελώς ήρεμη ζωή. Εξομολογήθηκε μάλιστα ότι κάποτε έμενε και στο μοναστήρι του Ιωάννη, του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, εποχές μάλιστα, όπως λέει, όπου δεν υπήρχε φαγητό να βάλουν στο τραπέζι η οικογένειά του. Κάτι το οποίο φαίνεται του επανέφερε μνήμες, με αποτέλεσμα να έχει μία ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, και ξαναλέω να επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά μοναστήρια, εκκλησίες και να έχει κάνει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαβίωσης. Άρα, τα τελευταία από τα γλέντια που έκανε, κυριολεκτικά, Φίλιππε, έγινε στα απομόνωση και προσπαθεί να ηρεμήσει η ψυχή του, να γαλινέψει, και γι' αυτό το λόγο επισκέπτεται πολύ συχνά τα μοναστήρια, θέλοντας να χαλαρώσει και να ηρεμήσει.